Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριο Μουνάτση, καλά. Εσύ και ο κρατές. Τι κάνεις, Κυριακό, από τους αγαπημένους και των οπαδών, αλλά και των μέσων, γιατί μιλάς ωραία όταν σας ακούω, δηλαδή, επειδή εγώ τους βετεράνους τους κυνηγάω γενικότερα, διότι δεν θέλουν να κάνουν κριτική, τα λένε, ξέρω εγώ, ότι είναι όλα καλά, να μήπως πάρουμε και καμιά θέση στην ομάδα. Μιλάω για όλες τις ομάδες, δεν μιλάω για τις δικές μας μόνο εδώ. Αλλά ναι, εσύ, καταλαβαίνω τι λες. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Από τις συμπάθειές μου είσαι, να σου πω. Κάποια πράγματα πρέπει, όταν μας δίνεται το βήμα για να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή μου είπε για το ποδόσφαιρο, το οποίο ασχολούμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το υπηρετήσαμε σαν ποδοσφαιριστές. Είτε τώρα που είναι κάποιοι προπονητές, είτε ασχολούνται κάποιοι άλλοι με τη διοίκηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να λέγουν κάποια πράγματα, αν και δεν λέγονται, Γιώργο μου, όλα τα πράγματα έτσι πως πρέπει να υποθούν, για να μπορέσει το έργο αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο να καλυτερεύσει. Γιατί νομίζω ότι μόνο με την αλήθεια και ενώ μόνο με κάποια πράγματα τα οποία θα πει τεκμηριωμένα, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουμε. Αν και φυσικά έτσι πως έχει γίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γιώργο, είναι τραγική, στεναχωριέ υπερβολικά, uh-huh, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σαν οργάνωση, σαν θέαμα, σαν προοπτική για τα νέα παιδιά, για τα Ελληνόπουλα, όπου πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές, οι Έλληνες, στα πρωταθλήματα όλα. Προοπτική. Νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά και οδεύουμε προς το χειρότερο κάθε μέρα που μιλάμε. Προοπτική για τα Ελληνόπουλα, Κυριακό, είναι να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η προοπτική. Ναι, όχι, γιατί εδώ δεν βρίσκουν χώρο. Παιδιά μου, να σου πω κάτι, Γιώργο, πόσα παιδιά θα φύγουν στο εξωτερικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο μεγάλος αριθμός. Εντάξει, το να πάρει κάποια παιδιά και να έχουν, ένα μέλλον στο εξωτερικό είναι ότι καλύτερο, έτσι. Αλλά η βάση όμως είναι η Ελλάδα. Εμείς πώς αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένα όμορφο πρωτάθλημα, να έχουμε τόσους Έλληνες παίκτες και τόσα ταλέντα, όπως είπαμε και τις περισσότερες στις προηγούμενες δεκαετίες, κάποιες ομάδες να έχουν το προϊόν αυτό να το διαφημίσουν και να επωφεληθούν και οικονομικά, να κάνουν κάποια πώληση στην Ευρώπη, όταν ένας παίκτης έχει παίξει 2-3 χρόνια στην ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Οι ακαδημίες δουλεύουν, υποτίθεται, για να έχουν κάποιο μέλλον τα παιδιά, οι γονείς είναι από πίσω αρρωγοί και ασπίδες των παιδιών, ναι, και τελικά δεν υπάρχει ούτε μια προϋπόθεση να γίνει ο ένας ποδοσφαιριστής. Η εθνική ομάδα που θα είναι τραγική, θα παίζουν μόνο τα παιδιά που θα είναι μόνο στο εξωτερικό. Οι ομάδες όλες στο ρόστερ τους έχουν από τους 25 παίκτες, θα είναι, οι 22 θα είναι ξένοι. Εντάξει, είναι τραγικά τα πράγματα, Γιώργο. Κυριάκο, υπάρχει και κατηγορία των γονιών που πιστεύουν ότι έχουν τα παιδιά τους είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο, έτσι. Ναι, ναι. Και δημιουργούν και αυτοί προβλήματα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση φυσικά. Σίγουρα έχουν παραπάνω απαιτήσεις από ό,τι πρέπει να έχουν, αλλά όλα τα πάντα φαίνονται όμως στο γήπεδο, εντάξει. Νομίζω πως εκεί είναι ο καθρέφτης και για τα παιδιά και για τους γονείς κάποια στιγμή. Καταλαβαίνουν το ποιο παιδί έχει τις προοδικές να πάει πιο ψηλά. Κυριάκο, είσαι από τους πρώην παίκτες που πηγαίνουν στο γήπεδο, που λέμε δεν χάνουν μάτς, ή... Όχι, έχω πολύ καιρό να πάω στο γήπεδο, λόγω των έχω παιχνίδια με την Ακαδημία, με στην Ακαδημία των Πέμπιδων, στον Παναγίου του Κερμανίδη από πέρυσι. Πολλές και την εβδομάδα, και η εβδομάδα είναι γεμάτη και λόγω της δουλειάς μου. Και ξέρω ότι κάνετε και μαζί με τον Παναγιώτη εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα. Το λένε οι γονείς, δεν το λέω εγώ. Άντε, εγώ σας γνωρίζω να πω κάτι καλό, ας πούμε, για σας. Όχι. Εγώ το ακούω από τους γονείς, Κυριάκο. Καταρχάς, εντάξει, η Ακαδημία του Παναγιώτη προσπαθεί πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κάνει το κάτι διαφορετικό, να βοηθήσει παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν το ταλέντο και την προοπτική, είτε να πάνε στις ομάδες της πόλης μας, που αυτό σίγουρα είναι θεμητό, είναι καλό, αλλά και μακριά, είτε στην Ευρώπη, δοκιμάζονται κάποια παιδιά στην Ευρώπη, δοκιμάζονται σε ομάδες που είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχει αυτό το αβαντάζ η Ακαδημία μας, το να προσπαθεί και να βελτιώσει τα πράγματα στην ικανότητα του παιδιού, να τον ετοιμάσει και να πάει από εκεί πέρα σε ομάδες που είναι στα εθνικά πρωταθλήματα. Έχεις εικόνα, έχεις βγάλει μάλλον κάποια συμπεράσματα για τον Άρη από την στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Μπούργος και μετά? Ναι, φυσικά έχω δει όλα τα παιχνίδια, δεν το συζητάμε. Παρόλο που δεν μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο, κάποια στιγμή τα βλέπω όλα τα παιχνίδια. Μας έχει μπερδέψει ο Μπούργος.
Μπερδεμένο τον βλέπω νομίζω, τον κόσμο. Νομίζω ότι σίγουρα πειραματίστηκε οποιοδήποτε προπονητής έρθει σε κάποια ομάδα, νομίζω ότι προσπαθεί να πειραματιστεί, να βελτιώσει κάποια πράγματα. Το πρόβλημα του Άρη ήταν φυσικά στο επιθετικό κομμάτι, δεν μπορούσαμε να βάλουμε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Είχαμε το εύκολο γκολ με τίποτα και χάσαμε πάρα πολλά παιχνίδια έτσι. Το ρόστερ, υπήρχε ένα ρόστερ συγκεκριμένο, ήρθαν κάποιοι παίχτες και τον Ιανουάριο, αλλά νομίζω εμένα η ένστασή μου είναι ότι περίμενα από τον Μπούργος, αν μη τι άλλο, να μπορέσει να διαχειριστεί το υλικό το οποίο υπάρχει στην ομάδα ανά πάσα στιγμή, να μπορούσε να βάλει κάποια παιδιά τα οποία ανεξαρτήτως αν θέλουν να μείνουν του χρόνου ή τους έκανε κάποια πρόταση και ήταν καλοί παίχτες και τώρα δεν παίζουν, έχουν αφηθεί στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να κάνει κάποια δοκιματικά σχήματα, το να παίζει με 3-4-3. Σε άλλα μάτια τώρα θέλει να παίξει το 4-4-2, το κλασικό που ήταν σαν βοηθός στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που για μένα είναι το πιο δύσκολο σύστημα αυτό, το 4-4-2, και πρέπει να έχεις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες οι ποδοσφαιριστές σου για να το μπορείς να το πορευτείς. Και νομίζω ότι οι πειραματισμοί νομίζω ότι δίνουν κάποια άσχημα αποτελέσματα και κάποιες άσχημες αποδόσεις στην ομάδα και δεν θα έπρεπε να γίνονται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιοι παίκτες όπως είναι ο Μπερτόλιο, που πέρυσι ήταν από τους καλύτερους, ο Ντιαγέ στον πρώτο γύρο ήταν ο πιο βασικός παίκτης. Ο Σούντριν που από πέρυσι είναι από τους καλύτερους μπακς στην Ελλάδα, στη θέση του και έχει δείξει τα στοιχεία στον Άρη. Είναι στο περιθώριο κάποιοι τέτοιοι παίκτες και σε αυτό το πράγμα με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι όταν κάποια τέτοια παιδιά είναι εκτός ενδεκάδος, νομίζω ότι αλλοιώνται σίγουρα η δυναμική της ομάδας πάρα πολύ. Πάντως, όταν ένας προπονητής πειραματίζεται, προβληματίζεται, ένας προπονητής που είναι λίγο διάστημα κακά τα ψέματα σε μια ομάδα όπως είναι ο Μπούργος τώρα, αυτό, Κυριάκο, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν γίνεται σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς της ομάδας, δηλαδή ακόμα και με τον πρόεδρο, με τα στελέχη της ομάδας, ότι θα πάμε μέχρι εκεί, ότι θα λειτουργήσουμε έτσι εν ώψη της νέας σεζόν. Γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δική του η ομάδα. Τι ψάχνει ακόμα, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω πως ναι. Καταρχάς ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του υλικού της ομάδος ήταν από το Μάντζιο, έτσι, από τον Άκη. Ναι, απλώς οι προσθήκες που γίνανε πίστευε ότι ο Μπούργος ότι θα βοηθήσουν άμεσα. Δηλαδή μιλάμε για τα νέα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα, για τον επιθετικό από την Ονδούρα, τώρα μου διαφύγει το όνομά του, κόλλησα. Ο Πάλμα. Που έβαλε προχθές, ο Πάλμα. Ναι. Δείχνει το παιδί ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο για να μπορέσει να προσφέρει άμεσα στην ομάδα, έτσι. Είτε και ο Μπάκπο Εμπακατά που είναι, και ο Ντουκουρέ που ήταν από τους τραυματισμούς, δείξαν τα παιδιά ότι δεν είναι ακόμα πανέτοιμοι για να μπορέσουν να μπουν στο κομμάτι της διαχείρισης και σε μια άλλη τακτική, την οποία γύρισε η ομάδα να παίζει διαφορετικά, σε κάθε μάτς να παίζει διαφορετικά. Νομίζω ότι η ομοιογένεια σε αυτές τις περιπτώσεις του συστήματος και στο σχήμα που θα κατεβάζει και με τα ίδια άτομα συνήθως και να γίνονται μόνο μία-δύο αλλαγές, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο θετικό να γίνεται όταν υπάρχουν τόσο δυνατά παιχνίδια όπως είναι στα play-off. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα έχουμε και αυτό το match το αυριανό. Okay. Εγώ δεν είμαι του pre-game, το λέω σε όλους. Δεν είμαι του post-game, να το δούμε πρώτα και μετά να το σχολιάσουμε. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση εμείς μεταξύ μας και λέμε αν τελικά μια ομάδα θέλει που φτιάχνεται, που θα δημιουργηθεί, πες ότι ξεπερνάει όλα τα προβλήματα, μπορεί να κάνει και μεταγραφές κτλ. Τη βοηθάει ή δεν τη βοηθάει η ευρωπαϊκή έξοδος, ας πούμε? Λέω δηλαδή αν χρειαστεί να παίξει νωρίς, δηλαδή να προετοιμαστεί νωρίτερα, να βιαστεί για να παίξει τα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Αυτό λέω. Ναι, καταρχάς πρέπει πρώτα να εκπληρώσει το στόχος, έτσι, να βγει στην Ευρώπη. Ναι. Κάτι το οποίο μετά την ήττα που έκανε ο Άρης από τον Ολυμπιακό, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Τώρα, όμοι γίνεται να έρθει κάποια ήττα αύριο από τον ΠΑΟΚ, νομίζω τα πράγματα μετά παίζει ένα τελικό με την ΑΕΚ στην έδρα σου και πρέπει να κάνεις δύο νίκες με ΑΕΚ και με Γιάννα οπωσδήποτε. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη και η Ελλάδα ο διαχειρισμός ήταν πιο δύσκολος στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι κάποια στιγμή ίσως δεν άντεξαν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν τόσα πολλά παιχνίδια μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
όταν έχεις κύπελο, όταν έχεις πρωτάθλημα, όταν έχεις Ευρώπη, πρέπει να έχεις ένα τέτοιο ρόστερ, τουλάχιστον 20 ετοιμομόλυπων παιχτών, που ανά πάσα στιγμή δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην ενδεκάδα σου και στη διαχείριση της τακτικής. Αυτό το πλήρωσε νομίζω ΠΑΟΚ, και γι' αυτό βλέπουμε να έχει κάνει μια κοιλιά σε αρκετά παιχνίδια, στα play-off κύρια, περίπου σε όλα τα παιχνίδια των play-off. Ελπίζω ο Άρης να δείξει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο αύριο και να πάει για την νίκη που την χρειάζεται περισσότερο από ότι ο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ ανοιχτό και πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι ναι, έτσι ναι. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοήθησες έτσι να σκεφτόμαστε καλύτερα όταν βλέπουμε τις ομάδες και όταν βλέπουμε αυτό που παίζουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και συνεχίστε και την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στους Μπέμπηδες μαζί με τον Παναγιώτη. Να είστε καλά, Γιώργο. Να είστε καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να βοηθάτε πραγματικά με την ενημέρωση, αλλά και με κάποιες ιδέες που πραγματικά την κάθε μέρα να την κάνουν καλύτερη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο. Αυτή είναι η ευχή μου. Να πω κάτι έτσι, το κωδικοποιημένα. Εσύ με τη μαγειρική δεν ασχολείσαι, έτσι. Άλλος ασχολείται. Με τη μαγειρική, εννοείται γιατί ασχολείται ο αδερφός μου. Ξέρει και μπάλα όμως. Βγάζω και ένα μάγο της μαγειρικής τον αδερφό μου. Εγώ φυσικά ας τεχνικά ξέρεις τα ψησίματα και σε αυτά είμαι πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά όχι στο θέμα τόσο πολύ όπως είναι ο αδερφός μου στο θέμα της. Γιατί λέει ότι είναι ο καλύτερος μάγειρας των Βαλκανίων. Το λέει. Το πιστεύει, ναι, το λέει. Έτσι, εντάξει, έγινε. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Να είσαι καλά. Εξαιρετικός ο Κυριάκος Μπισίδης.